Πολεμό, χάρη φίλοι μου, καλησπέρα και σήμερα θα σου πω τις ειδήσεις όπως καταλαβαίνω εγώ και όχι όπως τις καταλαβαίνουν οι τρελές μίλκες. Πρώτη είδηση της μέρας, εγώ είμαι και Ολυμπιακός και πράσινη. Από το κακό μου. Με βλέπεις, Πολεμό, χάρη φίλοι μου, το χρώμα της φλίκτανας δεν έχω. Εγώ το άλλοτε μπουμπούκι. Απεργούν και τα ακτινίατρα σήμερα και δεν μπορώ να πάω να κάνω την επίσκεψη στον προσωπικό μου το γιατρό. Να μου πει γιατί ήρθε ο χρώμας μου και μου γίνε πράσινος. Και αυτό που βλέπεις τώρα, καλά, δεν είναι τίποτα. Χτες βράδυ να με αγνάντιζες, δεν θα το άντεχες. Ένας αλόκοτος θέαμας η μούρη μου ίδια, σαν τη φρικτή μικρή δαιμονισμένη καρκιόλα στον εξορκιστή ήμανε. Αφού μόλις άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός ο ίδιος τώρα, άκου, έβαλε γκολ, σήκωσα και το κρεβάτι στον αέρα από τη λύσα μου, πάρ τον όξο τον παπά από το παράθυρο, πάει ο παπάς να ήταν κι άλλος. Τι σας έλεγα, α, ναι, που απεργούνε τα κτηνίατρα, αυτό σας έλεγα. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, έχουμε ένα πολύ περίεργο έθιμο. Οι άνθρωποι απεργούν ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Ούτε πριν, ούτε μετά. Οι τρολεατζίδες κάνουν στάσεις εργασίας μόνο τις ώρες αιχμής. Εκεί που είσαι εσύ ωραία και καλά στη μέση και προσπαθείς να σκαρφαλώσεις μέσα στον τρόλεϊ τον ίδιο και τι χοντρές σου δίνουν αγκονιές. Τι ένα χέρι σας μπρόχνει από πίσω έτσι να σε βοηθήσει. Τι μια γριά να ουρλιάζει μέσα, σηκωθείτε να καθίσω. Που εγώ τώρα μέσα αυτή τη συντέλεια δηλαδή, θα τη σηκώσω τη γριά, όχι να τη δώσω και τη θέση μου. Δεν σηκώνεις η γριά, τώρα θα δεις. Οδηγέ, αυτή εδώ η γριά σε είπε αδερφή. Με είπε αδερφή εμένα τον οδηγό το Μήτρο, έρχομαι παλιό γριά να σε κουτρουβαλιάσω όξο. Τι σας έλεγα, α ναι, που οι τρολεατζίδες κάνουν στάσεις εργασίας σε ώρες αιχμής. Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν απεργία μόνο πάνω στις εξετάσεις. Τα υπάλληλα της Ολυμπιακής δεν κάνουν απεργία μόνο τον Πάσχα και τον καλοκαίρι. Άντε να πέσει και καμία επιδημία, βρε κουτά, να απεργήσουν λιγάκι τα γιατρά για τα δίκαια αιτήματά τους. Βαρδαμό να μην γίνει κανένα επεισόδιο στα Ίμια και απεργήσουν και τα στρατιωτικά, πάμε καήκαμε. Τι σημαίνει όλο αυτό, άγρια ράτσα μου, που απεργούν όλοι πάνω στην κατάλληλη ώρα? Αυτό σημαίνει πως πάνω στα ζόρια τα παίρνουμε ο ένας από τον άλλον. Απεργούν οι αγρότες, ούτε που θα το μάθουμε αν ραντίσανε τις ελιές να φύγει ο δάκος. Δεν θα το μάθετε, καριόλιδες, σκέφτονται τώρα οι αγρότες. Κάτσε να σας κλείσουμε την εθνική οδό, να δείτε για πότε το μαθαίνετε. Άμα πάλι αυτοί που απεργούν είναι λίγοι, κλείνουν απλώς την Πανεπιστημίου. Και άντε μετά να ξεχωρίσουμε εμείς τα φτωχά το δικαίωμα στην απεργία από τους εκβιασμούς των συντεχνιών. Έρχονται και τα κομμουνισμένα και μας μπερδεύουν, όλες οι απεργίες είναι δικαιολογημένες. Έρχεται και η κυβέρνηση, εκάστοτε, μας μπερδεύει ακόμα χειρότερα, όλες οι απεργίες είναι αδικαιολόγητες. Και πώς μου ήρθε τώρα και θυμήθηκα Ευάγγελο. Ρίξε το Γεννόπουλο και με γαμανατέχ μου, έλα. Και τα κοτόπουλα που τα βλέπα να ψοφάνε και τα αφήνανε να τα τρώνε οι άλλες κότες. Δεν είχαν την υποχρέωση οι συνδικαλιστές για όλα αυτά τα θέματα να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Κάμω την ατυχία μου. Βρε κουτά, αυτή η χώρα δεν βγάζει πια μεγάλους κωμικούς. Όλοι καλοί αποσύρθηκαν. Πού είναι ο Κατσιφάρας, πού είναι ο Κουλούρης, πού είναι ο Φραντσαγκάρης και ο Κούμπελας με την τζουλούπα του την άσπρη εδώ μπροστά, πού είναι ο Ζαχαράκης. Ορφάνεψε ο θέατρος. Τώρα με ποιους μείναμε, ένας Γιαννόπουλος σηκώνει τα βάρητα του ελληνικού θεάτρου. Μην γκρινιάξω όμως, αντιμουχλωμούτσα, όχι, δεν μου πάει καθόλου με το χαρακτήρα που έχω. Εδώ που τα λέμε υπάρχουν και φιντανάκια. Αυτό το Εύερτ κάποια στιγμή μέχρι όρνηθες του Μιμίκου μπορεί να παίξει. Μετά την παράσταση θα τις φάει κιόλας. Ζωντανές πρόφιες δεν παίζει ρόλο. Το ρέπα πάλι έτσι, αν του βάζες μια χλαμιδούλα, κανένα πυρπυρί εδώ στο λαιμό να δείξει, έναν σάνταλο από κάτω, κάτι σε τάκο τέλος πάντων, σε κόθωρνο, μια καούκα μπουκλάτη, να του ψημίθιαζες και λίγο τιμούρι αυτή την άχαρη, να του βάζες και ένα κραγιονάκι λίγο σαν πιο μήλο, έκτακτος θα ήταν σ' άλλη συστράτη. Να τον ξαμολύσεις το ρέπα στην επίδαυρο και να τον κυνηγάει ο άντρας του ο ίδιος, ο νταβραντισμένος, και αυτός δηλαδή ο ρέπας, δηλαδή η λυσιστράτη, να μην του κάθεται με τίποτα. Στερημένη, θες να με κουτουπώσεις, σύναψε πρώτα. Ειρήνη, δεν θα φυστικώνομαι εγώ μια φορά το χρόνο επειδή εσύ θες να τρέχεις τα παιδεία της μάχης. Το μαγκίνα δεν θα ήταν άψογο ως βάτραχος στους βατράχους. Και ο Βουνάτσος έχει μέλλον στην Κομωδία, θυμηθείτε το, και ο Καμένος επίσης, και η Παρθένη που δικίδου κάτι τάζει. Αλλά αυτή δεν θα τη βγάλουμε επίδαυρο, είναι του ελαφρού. Αυτή θα τη βάλουμε να παίξει στο μπουλβάρ, χάρισέ μου το γουνάκι σου. Αμ' εκείνη τη φρόσο της Πεντζάρη, τη θυμάστε, την Νίτσα Μαρούδα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι σε αυτήν ελπίζαμε, όλοι σε αυτήν προσβλέπαμε, πήγε και μας χάθηκε, που εξαφανίστηκε αυτή. Είπα προηγουμένως για ρέπα, καλά ο νέος Σταυρίδης είναι αυτός, να μου το θυμηθείτε, και μου διαπέρασε τον εγκέφαλο ξαφνικά η τελευταία του δήλωση. Η κυβέρνηση έχει πρωθυπουργό
Τον Κώστα Σιμίτη, είπε το ρέπα. Άρα, αφού το ρέπα λέει μόνο ψέματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, να λέει ψεματούρες, τι συμπέρασμα βγαίνει? Φέρ την τούμπα την είδη πολεμόχαρη, φίλη μου. Η κυβέρνηση δεν έχει πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Καλέ, μόλις έβγαλα την είδηση στην αποκλειστικιά. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά είχε βγει και εντελώς μουλάρι τον Γκανιάν. Που είπα μουλάρις, μουρφοκοτόπουλος. Να πέσει ο Μίστερ Chicken King, παρακαλώ, με ένα άρωμα ολό να είσαι από πάνω. Έχουμε δει και με δύο πόδια και με δύο κεφάλια. Κοτόπουλα. Τώρα ο Μίκος στα δικά του κοδέσια, άμα δεν έχει δει. Και με τρία πόδια. Να σας πω κάτι. Επειδή κάτι, εδώ δεν είναι πόλεμος εταιριών. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Μίκο. Με δύο κεφάλια. Αφήστε με. Κι ένα κόμμα. Κι ένα κόμμα από τα οικολαπτήρια βγει ένα κοτόπουλο με δύο κεφάλια και άνθρωποι βγαίνουν με τρία κεφάλια. Τι σημασία έχει? Αυτό θα πει, αυτό το κοτόπουλο θα πάει στο πλειοδοφείο. Για όνομα του Θεού. Πού το είδες εσύ αυτό το κοτόπουλο? Κύριε Μίμικο, τίποτα άλλο εκτός από κοτόπουλα τρώτε? Τι εννοείται? Εκτός από κοτόπουλα στη διατροφή σας. Και αγελάδες τρώει και αρνιά τρώει και... Ξέρετε μας τι τρώτε? Όχι. Αλλά φαίνεται από την εμφάνιση. Λοιπόν, γενικώς θα σας πω κάτι τώρα. Εγώ είμαι εναντίον των κράτων. Μόνο κοτόπουλο τρώω. Μάλιστα. Και εν τελευταία αναλύση, το κοτόπουλο όταν το τρώτε, το σωστό κοτόπουλο, κύριε. Το σωστό κοτόπουλο. Ναι. Είναι άρωμα. Να μου την ατυχία μου. Τι έλεγα η κουνιοτράμπαλη? Ποιος ρέπας βρε κούτα? Η καλύτερη μούρη, ο Μιμίκος, ο νέος Αγκόπ. Καλά, αυτός θα γίνει ο Ροδόλφο Βαλεντίνο των Καναλιών. Το έχω καρατσεκάρει, θα μου το θυμηθείτε κι εσείς. Και τώρα για να σοβαρευτούμε και λιγάκι, που και πάλι πλάκα θα κάνουμε δηλαδή, επειδή σας βλέπω έτοιμος να μου κατρακυλήσετε στην εγκράτεια, που τώρα μάθετε να μας πάει και η εγκράτεια με το χαρακτήρα που έχουμε, και να γίνουμε όλοι ένα μας με τον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή, να τρώμε την ακρίδα, πριν δούμε τη γελάδα τη Μίλκα με αγριεμένο το μάτι από την Καραλισάρα, εγώ θέλω τώρα να σκεφτούμε σοβαρά αυτές τις δύο κουβεντούλες. Δεν είναι δυνατόν να τρεφόμαστε με τα σαπάκια που μας λένε πως τρώμε, και να έχει φτάσει ο μέσος όρος ζωής μας, ημών των Ελλήνων, να είναι ο ψηλότερος στην Ευρώπη. Είναι αφύσικο και αλόκοτο να χλαπακιάζουμε σκουπίδια και τα παιδιά μας να έχουν βγει έτσι ψηλόλιγνα και πανέμορφα. Τώρα, αυτό το παλιά ήταν όλα αγνά, το εγώ προσωπικά μην το ξανακούσω, θα ξεράσω. Συναισθηματολογίες του κόλλου με συγχωρείτε κιόλας. Και όπως λέει και ο Σωτήρης ο Πατατζής, ένας αγνοημένος αλλά πολύ σημαντικός συγγραφέας κατά τη γνώμη μου, ο χρόνος είναι μια χρυσόσκονη που πέφτει και το ξερό σκατό το κάνει να φαίνεται όμορφο. Άμα το πιάσεις όμως καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται, εκτός κι αν είσαι εντελώς μαλάκας, οπότε δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι λοιπόν, δεν ήταν όλα αγνά παλιά, εμείς ήμασταν αθώοι. Είπα αθώοι και θυμήθηκα τους γορίλες. Λοιπόν, εκεί σε ένα μακρινό πάρκο της Αφρικής της Ίδιας πήγαν να χωρίσουν ένα ζευγάρι μουσαμούκες. Μέσα στην καψούρα το ζευγάρι, τους βάλνε χώρια, πάρ' τον κάτω το γορίλα, μείον 20 κιλά. Έρεψε από τη στεναχώρια του. Καψούρα και η γορίλαινα, να έχει χτυπήσει κι αυτή μια απεργία πείνας, να βαράει τα βυζιά της και να λιχτάει. Φέρτε μου πίσω τα μουσαμούκα μου, τώρα θα πέσω να πεθάνω. Να πέσει ο βίδεος Ρωμαίος και Ιουλιέτα, παρακαλώ, να δείτε και από μόνοι σας. Έλα. Αγάπη μου, γιατί είσαι στεναχωρημένος? Πώς να μην είμαι στεναχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν. Ποιοι? Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα και εσύ του κόσμου το χρυσό για μένα. Δεν θα μπορέσουν οι γονείς μας να μας χαλάσουν τη ζωή μας. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας βάλουν πέρα. Να μου την ατυχία μου. Έπεσε και ένας αεροπλάνος στο Ντουμπρόβνικ και δυστυχώς σκοτώθηκε μόνο ένα Αμερικανό υπουργό και αυτό του εμπορίου. Στο μεταξύ ένας ταλέπορος πήγε στην τράπεζα να καταθέσει 600 χιλιάρικα, δηλαδή τους κόπους μιας ζωής, και του βάλανε κατά λάθος 6 εκατομμύρια επιπλέον στο λογαριασμό του. Κακάκος, ο άνθρωπος φυσιολογικό ήτανε, τον κάναν είδηση. Που τέτοιους τύπους δεν είναι να τους κάνεις είδηση με τίποτα. Βάλε τώρα το χέρι στην καρδιά, πολεμόχαρη φίλη μου, και λέγε. Εσύ δεν θα τα τσάκωνες δηλαδή από τράπεζα, και το τονίζω, από τράπεζα. Εγώ δεύτερη φορά δεν θα το σκεφτόμανε, ούτε καν πρώτη. Αστραπιαία θα λειτουργούσαν τα ανακλαστικά μου, θα βάζα και μια τρεχάλα έτσι να ήμουν σίγουρη. Στο μεταξύ βγήκε ο Σκάις σήμερα το πρωί και πρότεινε να κάνουμε μποϊκοτάζ, να μην αγοράζουμε λέει τίποτα. Να νεκρώσει η αγορά, να μάθει ο Βασιλόπουλος, να του δείξουμε εμείς.
που αν σήμερα νεκρός είχε αγορά, αύριο θα είναι όλα ακόμα ακριβότερα, βρε κουνιό, τραμπαλά, καρά τσεκαρισμένο. Θα βγαίνει ο Βασιλόπουλος ο ίδιος και η κυρία Βασιλοπούλου καπάκι στην πόρτα. Θες να αγοράσεις φέτα, μαλάκα, βάλε ένα έχειρο το σπίτι σου. Να πέσει ο βίντεο μποϊκοντάς, παρακαλώ, έλα. Υπάρχει μια πρόταση του Sky, σήμερα οι καταναλωτές να μην κάνουν καμία αγορά σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υψηλές τιμές και για την ποιότητα των προϊόντων. Το προϊόντο, ναι, εγώ αυτό που με ενδιαφέρουν τα προϊόντα μου τώρα τελειώσανε. Εγώ ήμουν μια φορά και ένα καιρό αγρότη, τώρα εγώ θέλω σύνταξη μεγάλη. Εγώ δεν θα αγοράσω, αγοράσα μόνο δύο εφημερίδες να δω τι γίνεται. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς θα θέλαμε στα χωριά μας να έχουμε ανάπτυξη της γαλακτοτροφίας και της αγελοδοτροφίας. Δυστυχώς το χωριό μου δεν έχει καθόλου αγελάδες. Πώς λέγεται? Γοριανάδες Ευρυτανίες. Αγελάδες δεν έχετε εκεί? Όχι, δυστυχώς. Πέρασε τώρα 20 χρόνια και δεν έχουμε ούτε μία. Δηλαδή η τελευταία αγελάδα ήταν εκεί πριν από 20 χρόνια? Βεβαίως. Πριν από 20 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει αγελάδα και σε λίγο δεν θα υπάρχουν και άνθρωποι να μας υποδεχθούν και να μας δεχθούν για μια καλή μέρα ή και για μια καλησπέρα και γι' αυτό το χαρακτηριστικό ντόπιο καλωσορίσιτε. Να. Αυτό είναι καράβι, αυτό εδώ είναι. Όλο τη Εδώ είναι να πούμε η Εύα για το δακομένο μήλο, η αμαρτία της. Ψώνησατε τίποτα σήμερα? Ναι, ψώνησα. Ψώνησα. Άρα δεν ακολουθήσατε την οδηγία του Σκάι? Αφού κανένας δεν ακολούθησε, εγώ θα ακολουθήσω. Τίποτα. Να μη φάμε. Όσπρια, φασόλια, λαχανικά, εντολμαδάκια για τζι. Ακούστε εδώ. Πάμε για μεγάλη σαρκωστή, πάμε μεγάλη εβδομάδα, να νηστεύσουμε όλοι. Τι λέτε μόλις, θα αγοράσουμε εμείς τίποτα για να δείξουμε ότι... Όχι, θα αγοράσουμε ό,τι θέλουμε, θα αγοράζουμε. Άμα έχουμε λεφτά, αγοράζουμε. Άμα δεν έχουμε λεφτά, δεν αγοράζουμε. Απλά τα πράγματα. Μην τα μπερδεύετε, μην τα σκέφτεστε πολύ. Αθηναίοι Σνέκα για το Μαλβίνα Live. Πώς έπεσε? Κάμω την ατυχία μου. Πυραγώναν κοτόπουλο σήμερα πρωί-πρωί από τον κύριο Λάμπρο, τόσο. Εξωτερικά νέα, η Ρωσίδα βιοθεραπεύτρια του Μπρέζνιεφ και του Αντρόποφ, που αυτοί οι δύο σκύμνοι, εδώ που τα λέμε, κατεζάρισαν πριν την ώρα τους, η αλήθεια να λέγεται, άνοιξε την ψυχή της στον ελεύθερο τύπο και τα ξέρασε όλα. Τι για τα ξεματιάσματα του Αντρέα του ίδιου μες στην Εκάλη. Τι για τις ρίζες από τα Ιμαλάια που σκαρφαλώνανε και του τις φέρνανε και του τις έδαιναν να τις ματσουλάει ολημερής. Τι για βασιλικούς πολτούς και για βιοενεργητικά μηνύματα που του τα διοχέτευε, λέει, μέσα από τις ίδιες τις χερούκλες. Να τον έχουν βάλει κάτω τον άνθρωπο και να κάθεται από πάνω του αυτή η γκεπαιού, μια ξανθιά μπαλή τεράστια, και να τον καλιαρδοψέλνει ολημερής. Μαυρομέλισε η Ελλάδα και τη μεσημέρι στο παζάρι και έκανε μαυρομέλισε όμως χάρη και φανερώθηκε η γκεπαιού και ξεμάτιασε τον Αντρέα. Δεν παίρνω χρήματα όμως, λέει η Μαντάμ Μπελτζέγκο, η μπαλή με το όνομα, γιατί έτσι έχω μάθει στη Ρωσία. Απλώς όταν γίνομαι ράκο, συνεχίζει παρακάτω η κουνιοτράμπαλη, πέφτω μέσα στην πισίνα μου την ίδια, να απαλλαγώ από την κακιά τη δύναμη. Κάνω και ένα υδρομασάζ καπάκι, επιλοκερδί συνέρχομαι. Τα έχουμε ξαναπεί, πολεμόχαροι φίλοι μου. Σε καιρούς μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων εμφανίζονταν ανέκαθεν παράφρονες. Τελευταία είναι στα πάνω τους οι αστρολογατζούδες και οι μαγιολικατζούδες. Τουλάχιστον παλιά υπήρχε και μια αλλήλω. Έβλεπες έναν Άτι, έναν Σαββάτιο, έναν Άδωνη, έναν Βελβένδιο. Τώρα έχουμε τη Μαντάμ Βασούλα με την πυραμίδα και τη Μαντάμ Γιάννα την ανιδιοτελή με την πισίνα. Μαντάμ Γιάννα, εμένα ο Αντρέας με συμπαθεί πιο πολύ. Ναι, Μαντάμ Βάσο, τι με λες, εμένα με έκλεισε και το μάτι χτες. Ρε μουλάρης που μας βγήκε τον Κανιάν, να πέσει λίγη μοδίτσα καμέρα μανατέρου μου γιατί τσατίστηκα πάλι. Έλα. Και ενώ η ξεκολωτά του αποχωρεί, έρχεται ένας μοντελάκης ιδανικός για τέννις στο κρεβάτι. Με καλτσοδέτα όλη του λίπα, της ρίχνεις και ένα κατούριμα και φουντώνει. Αμ' εγώ γιατί δεν έπαιξα ένα τέννις τρία σετ πάνω στην καριόλα η Ντάνα και έχασα. Αύριο θα παίξω και ποδόσφαιρο, τερματοφύλακας. Τρία θα τον αφήσω να μου βάλει. Εγώ πάλι ένα περίεργο πράγμα. Από τότε που πέθανε ο άντρας μου ο κερατάς, έκλεισα ως γυναίκα. Δεν έχω φίλο πια, μόνο φιλοξήρα και αυτή την κουρούπα και στον μπράτσο μου. Κι είμαι και κούκλα και με ζουλεύετε. Εγώ πάλι, Ντάνα, έχω ένα άλλο πρόβλημα. Με είπανε πελεκάνο. Φέρνει μούρη μου για πελεκάνο, εμένα. Για κοιτάξτε με καλύτερα. Και ξόβιζος και ξεακόλωσε ο μαντιλάκης μου. Δεν με νοιάζει καθόλου, χαίστηκα που είναι και ξέμουντζος. Καθίστε λιγάκι να σας τον τρίψω και με στη μούρη που ο δικός μου είναι όρθιος και ο δικός σας πεσμένος. Να και διανοούμενοι, εγώ πάλι πέτυχα με το μυαλό μου και όχι δείχνοντας τα προσόντα που βλέπετε δηλαδή.
Δείτε την καριόλα που έρχεται από πίσω μου να καταλάβετε τι σας λέω. Που αν την όμουν εγώ έτσι θα είχα κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Εγώ πάλι αυτό το ανύπαρκτο που βλέπετε δεν είναι τίποτα. Έπρεπε να με αντικρίζατε πριν τη σιλικόνη. Είχα και ένα ψιλομέστρο μια κοπτέρα αυτού βεβαίως. Και ένας μοντελάκι σαν Μπουντάμπι, ειδικά για πριγκυποπούλες από το Ριάντ. 10 χρόνια τον πένθησα τον κερατά, ας βάλω τώρα και λίγο άσπρο να ξενίξω. Κούκλα είμαι η πουτάνα. Ευτυχώς η τυφλή κομμότρια με κούρεψε τέλεια αυτή τη φορά. Μέσα να σε κούρεψε τέλεια, αγάπη μου. Εμένα που ογκόμενος τσάκωσε την ψηλή και μου έκανε την κουρούπα μου έτσι επειδή δεν είχε φουσκάλες ο καφές. Να μου την ατυχία μου. Ελάτε τώρα επικοινωνιολόγοι μου και διαφημισταράδες μου, ρεκλαματζίδες όλοι, που γιατί είμαι εγώ εδώ, για να σας αποδείξω το φόρο τιμής δεν είμαι, πάλι θα σας το λέω. Άντε λοιπόν βιαστείτε βρε κουτά, 3-5 λεπτά break είναι αυτό που θέλουμε να το κάνουμε και 10 και 12, ποιος θα το πρωτοπάρει, χώστε τα.